κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη κι αν ο λαός μας δώσει την αυτοδυναμία, στόχος απολύτως εφικτός, θα είναι μια κυβέρνηση ευρύτα του φάσματος για την υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει με το πρόγραμμά μας. Ελάφρυνση του χρέους, και τώρα πια αυτό ομολογούν ότι είναι αναγκαίο και μέσα ενημέρωσης και οικονομολόγοι που δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο την τελευταία εβδομάδα το Bloomberg, η Financial Times, ο Guardian. Στροφή από την πολιτική της απόλυτης λιτότητας σε μια πολιτική ανάπτυξης, και εδώ υπάρχει πώς ένα ολόκληρο στρατόπεδο. Έρχονται και τα μηνύματα από το Βερολίνο, και αναγκάζομαι να σας διακόψω τώρα, που αναφέρονται και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω να σας αναγκάζει κανείς. Μα μου λέτε τώρα ότι θα γίνει στροφή στην πολιτική. Κυρία Σαράφου, πώς. Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Να σας θυμίσω ότι είμαι αντιπρόεδρος. Πείτε μου πώς θα γίνει απλώς. Να σας θυμίσω ότι είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ζείτε λοιπόν καλύτερα και από κοντά. Και ξέρετε, γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Και σας λέω ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση, καθώς η ύφεση απειλεί ακόμη και τη Γερμανία. Και αυξάνεται η ανεργία, η φτώχεια και ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού σε όλη την Ευρωζώνη, και το δημόσιο χρέος έχει σκαρφαλώσει στο Θεό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μια πίεση για μια στροφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει, αν κερδίσει τις εκλογές όπως όλα δείχνουν, αφετηρία για μια θετική αλλαγή στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Αυτό απαιτεί σκληρή προσπάθεια, δουλειά, συμμαχίες και μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λέει, δεν και μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, κυρία Σαράφογλου και κύριε Δένδια. Εγώ χάρηκα που άκουσα τη μαγική λέξη. 40 χρόνια, αυτοί που μας κυβερνούν 40 χρόνια, όταν λένε μεταρρυθμίσεις, εννοούν κόψιμο μισθού, σύνταξης, κοινωνικού κράτους, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, συλλογικών συμβάσεων, δημόσιας παιδείας, δημόσιας υγείας. Όχι το κτηματολόγιο, όχι ένα απλό σταθερό δίκαιο φορολογικό σύστημα, όχι το να πληρώνουν και οι πλούσιοι φόρους, όχι να ελεγχθούν όσοι είναι στη λίστα Λαγκάρντ, όχι να περιοριστεί η γραφειοκρατία, η ατιμορρησία, η διαφθορά των ισχυρών. Αυτά λοιπόν, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει η Ελλάδα ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, με κράτος δικαίου, με κοινωνικό κράτος, χωρίς διαφθορά, χωρίς διαπλοκή. Και επειδή μου μιλάτε για μέτρα, να σας πω ένα μέτρο, κυρία Σαράφογλου. Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την παροχή τηλεοπτικών συχνοτήτων εθνικής εμβέλειας. Αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Θα φέρει έσοδα στο δημόσιο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, κυρία Σαράφογλου, που οι τηλεοπτικές άδειες 25 χρόνια τώρα δίνονται δωρεάν και χωρίς διαγωνισμό. Εγώ καταρχήν είμαι ευτυχής που άκουσα τη μαγική λέξη μεταρρυθμίσεις από εσάς. Πρέπει να σας πω ότι τόσα χρόνια στο λεξιλόγιο του